Γεια σας, παιδιά. Φυσάω, ξεφυσάω, όμως πρέπει να το κάνω αυτό το βίντεο. 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Δεν έκατσα να βαφτώ για το βίντεο, ήμουν βαμμένη από το πρωί. Σκεφτόμουν να κάνω αυτό το βίντεο, να μην το κάνω, επειδή έχω μοιραστεί αρκετά πράγματα μαζί σας και επειδή σας νιώθω μερικούς από εσάς που είστε στο κανάλι μου και μου στέλνετε μηνύματα αρκετά κοντά, θα ήθελα να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία για αυτή την ημέρα μαζί σας, και επειδή το έχω βιώσει και το έχω ζήσει σε κάποιον μέσα από το σπίτι μου, θέλω να μιλήσω καταρχήν. Το έχω ζήσει αυτό το περιστατικό τρεις φορές. Έχω σώσει κάποιον μέσα από το σπίτι μου. Μέχρι και τατουάζ είχα κάνει στο χέρι μου για αυτό το θέμα. Περίπου για αυτό το θέμα. Βέβαια το έχω σβήσει και έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο φτερό και έχω κάνει τα ονόματα αργότερα των παιδιών μου που ήθελα. Έχει σβηστεί αυτό που είχα στο χέρι μου. Όποιος ξέρει θα καταλάβει. Ήτανε για αυτό το λόγο συγκεκριμένα και μετά σκέφτηκα ότι ήμουν πιο μικρή, ήταν ανοησία που το έκανα. Βέβαια εγώ εκείνη την περίοδο έτσι το ένιωθα, ότι μου έσωσε κάποιον άνθρωπο δικό μου και έτσι έκανα αυτό το τουάζ. Τέλος πάντων, να μην πολύ λόγω με αυτά, θέλω να πω ότι όταν νιώσετε ότι κάποιος δεν είναι καλά ψυχολογικά, πάνω απ' όλα, γιατί για να αυτοκτονήσεις ψυχολογικά πρέπει να είσαι και όχι σωματικά. Βέβαια μπορεί κάποιος, επειδή κάτι δεν του αρέσει στο πρόσωπό του, στο σώμα του κτλ, ή επειδή έχει νιώσει bullying, να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό. Τόσα έχουμε ακούσει, τόσα έχουμε ζήσει. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για κάτι προσωπικό δικό μου. Κάποιος από την οικογένειά μου έκανε 3 φορές απόπειρα αυτοκτονίας, όχι σε διάστημα ούτε μηνών, ούτε ενός χρόνου, 4 χρόνων. Βέβαια τώρα είναι καλά, χαιριά κρασι υγείας. Θέλω να πω ότι αν νιώσετε πως κάποιος δεν είναι καλά, πρέπει να τον παροτρύνετε να πάει σε ένα ψυχολόγο. Δεν μιλάω για ψυχίατρο, μιλάω για ψυχολόγο. Δεν είναι καθόλου κακό να πας σε ένα ψυχολόγο να μιλήσεις, να ανοιχτείς. Εκείνος, πιστέψτε με, θα σου βγάλει ό,τι δεν μπορεί να σου βγάλει ο κόλλητός σου, η μαμά σου, ο αδερφός σου, η αδερφή σου. Θα σου τα βγάλει όλα από την πιο μικρή ηλικία, από την πιο ευαίσθητη, ό,τι πιο ευαίσθητο και πιο δυνατό, συνταρακτικό έχει ζήσει, μέχρι την ηλικία που είσαι τώρα. Είναι πολύ κρίμα να ακούσω ότι κάποιος έχει κάνει απόπειρα και δεν προλάβανε και πέθανε και αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε. Υπάρχουν πολλά είδη αυτοκτονίας. Εγώ δεν έχω μπει ούτε να διαβάσω στο ίντερνετ, ούτε τίποτα να σας το παίξω διαβασμένη. Σας έχω πει ότι το κανάλι αυτό είναι αληθινό, σας λέω δικές μου ιστορίες. Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου, έχω πονέσει πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ όλα είναι καλά μετά από τόσο χρόνια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, 16-17, την πρώτη απόπειρα. Οπότε με ταρακούνησε γερά. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες στιγμές στη ζωή μας που λέμε «Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη να συνεχίσω, δεν αντέχω άλλο». Δυστυχώς, αλλά πιστεύω και λογικό στον πόνο που είχε, το άκουσα και από τον μπαμπά μου αυτό, πρόπερση. Σας έχω πει ότι ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει από καρκίνο. Στους τρελούς τους πόνους μου έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Θα πάρω την καραμπίνα και θα αυτοκτονήσω», ας πούμε. Δεν αντέχω άλλο αυτούς τους πόνους, δεν τους αντέχω. Και θυμάμαι που τον καθησύχαζα και όταν κατέβαινα στην Αθήνα και από το τηλέφωνο. Είναι πολύ δυνατό συναίσθημα να το ζεις μέσα στο σπίτι σου, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι μέσα στην οικογένειά σου. Είναι πολύ δυνατό το συναίσθημα να το ζεις. Και σίγουρα για αυτόν που το περνά είναι ό,τι πιο δυνατό, αλλά και για εσένα που το ζεις, που είσαι δίπλα, και είτε από το τηλέφωνο που μου είχε πάρει ο μπαμπάς μου, είτε από κοντά που το έχω ζήσει με άλλο μέλος από την οικογένειά μου, είναι πάρα πολύ δυνατό το συναίσθημα. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Και σίγουρα όλες αυτές οι καταστάσεις στη ζωή σε οριμάζουν. Εμένα με έχουν οριμάσει πάρα πολύ.
από πολύ μικρή ηλικία. Επομένως, ήξερα μετά από την πρώτη φορά πώς να το χειριστώ, πώς να μιλήσω, πού να απευθυνθώ και φυσικά απευθύνθηκα στους αρμόδιους που έπρεπε να, δεν ξέρω πώς να το πω, που έπρεπε να χειριστούν την κατάσταση πιο ιατρικά και πιο σωστά, παρά να είσαι ένας απλός άνθρωπος να λες μη. Δεν μπορούσα να σας πω να πάω για δουλειά και να αφήσω αυτό το άτομο στο σπίτι μόνο του. Είχα το νου μου, πήγαινε για δουλειά και ήμουνα με το τηλέφωνο. Είσαι καλά, πώς είσαι, θα έρθω γρήγορα, δεν θα αργήσω, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Έζησα ένα χρόνο πάρα πολύ δύσκολο, εκείνη η περίοδο ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τη ζωή μου. Αυτό που θέλω να περάσω σήμερα σαν μήνυμα, μιας και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας, είναι ότι εάν καταλάβεις κάτι, περάσει από το μυαλό σου, από την άκρη του μυαλού σου έστω λίγο αμυδρά, έτσι λίγο, ότι κάτι δεν πάει καλά, έστω ας είναι και λίγο, δηλαδή μην το αμελήσεις, μην το προσπεράσεις. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, μίλα, αν δεν είναι κάποιος συγγενής σου και είναι κάποιος, ας πούμε είναι ο γείτονάς σου, πιάσε κάποιον από την οικογένειά του ή πάρε ένα τηλέφωνο, δεν θα χρεωθείς, δεν θα είναι τίποτα τρελό. Πάρε ένα τηλέφωνο και πες ότι στο τάδε διαμέρισμα, στο τάδε σπίτι, αυτό και αυτό συμβαίνει. Ακούμε τόσο περιστατικά και πραγματικά ώρες-ώρες σαν λαός είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά, όπως τις πυρκαγιές στο μάτι, που είδαμε ότι ο εθελοντισμός ήταν πάρα πολύ, έτρεχαν όλοι να δώσουν ό,τι χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι και τα λοιπά, και μέσα λαός αδιάφορος. Σε αυτά τα περιστατικά, δηλαδή, είμαστε αδιάφοροι. Λέμε εντάξει, μωρά του να κάνει ό,τι θέλει, ας κάνει το κεφαλιού του. Μην το προσπερνάς. Εγώ, σαν Γεωργία, σαν άτομο, θα σου μιλήσω και θα σου πω: σε παρακαλώ πολύ, μην το προσπερνάς. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει στο πετσί μου, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές τις στιγμές. Εγώ το έζησα και είχα τρελαθεί. Ένα σκηνικό που είχε γίνει είναι ότι μου είχε γράψει γράμμα και γύρισα στο σπίτι και το βρήκα και έλειπε από το σπίτι. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, δεν είχα κλειδιά να μπω. Πήγαινα σχολείο, ακόμα 7 χρονών ήμουν την πρώτη φορά. Και πήρα την αστυνομία κατευθείαν και τρέχαμε με την αστυνομία να ψάξουμε να βρούμε και στο τσακ σώσαμε αυτό το άτομο από την οικογένειά μου. Αυτά είχα να πω. Τώρα δόξα τω Θεώ είπα, έχει περάσει μια δεκαετία από την πρώτη. Μια εξαετία από την τελευταία και είναι καλά. Μην το προσπερνάς, αυτό μόνο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν έχω να δείξω κάτι. Άνοιξα την κάμερα, ήθελα να σας μιλήσω, ήθελα να πω ότι το έχω βιώσει. Λυπάμαι πολύ για όσους έχουν χάσει κάποιον δικό τους από απόπειρα αυτοκτονίας. Εύχομαι να μην υπάρχουν απόπειρες. Θα κλείσω την κάμερα και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!